Σε άλλα κράτη φαίνεται ότι η διαφάνεια έχει άλλη έννοια σε σχέση με τα ενελάδικα κοσκήμενα της κυβέρνησης Κυριακού Μητσοτάκη, που με τις λίστες Πέτσα προσπαθεί να κρατήσει τα σκάνδαλα και τη διαφθορά μακριά. Αλλά τα νέα έρχονται πλέον από τη Γαλλία και η Ελλάδα γίνεται παράδειγμα προς αποφυγή. Από τον τίτλο «Πώς οι εταιρείες συμβούλων κερδίζουν από τα ευρωπαϊκά σχέδια ανάκαμψης», η γαλλική Le Monde σε συνεργασία με τη συλλογικότητα Recovery Files εξετάζει το μείζον ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων με αφορμή σχέδιο νόμου που συζητείται στη γαλλική Γερουσία. Φέρνει ως παράδειγμα μάλιστα την ελληνική κυβέρνηση και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερακάκη για τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού συστήματος στην κεντρική διοίκηση και τη λοιπή γενική κυβέρνηση, που θα μπορούσε να λάβει τη μορφή σκανδάλου, καθώς εδώ γίνεται χρήση του γνωμικού Γιάννη Σπίνη, Γιάννη Κερνάη. Η εφημερίδα εξηγεί. Ο Έλληνας Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερακάκης παρουσίαζε με περηφάνεια στον τύπο στις 6 Μαΐου το πρώτο ελληνικό σχέδιο που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με στόχο τον εξυγχρονισμό των δημόσιων οικονομικών της χώρας. Για να βοηθήσει την ελληνική κυβέρνηση να φέρει σε πέρας αυτό το έργο, υπογράφτηκε μια σύμβαση 51,5 εκατομμυρίων ευρώ με τρεις εταιρείες συμβούλων, Unisystem, Real Consulting και PwC Gres. Όπως και εδώ, οι σύμβουλοι του ιδιωτικού τομέα ήταν υπερδραστήριοι από τη σύλληψη ως την ανάπτυξη του κολοσιαίου σχεδίου Ευρωπαϊκής Ανάκαμψης, αποδεσμεύοντας άνω των 700 δισεκατομμυρίων ευρώ μετά από την πανδημία. Μια κατάσταση που έχει προκαλέσει πολλές συγκρούσεις συμφερόντων, αποκαλύπτει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Συλλογικότητας Recovery Files, που ξεκίνησε από την Ολλανδική ερευνητική πλατφόρμα Follow the Money. Αυτό που δεν είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης στην ανακοίνωσή του είναι ότι για μία από αυτές τις εταιρείες υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι και κριτής και κρινόμενη στην υπόθεση αυτή. Η PwC Greece συνέβαλε πράγματι στην εκπόνηση του σχεδίου εξυγχρονισμού της χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διοίκησης του ελληνικού δημοσίου πριν κερδίσει μια σημαντική σύμβαση που προέκυψε από αυτό. Ντοκουμέντα που διαθέτει η συλλογικότητα Recovery Files από την Κομισιόν επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία συμβούλων ήταν σε επαφή από το 2021 με τις Ευρωπαϊκές Αρχές για το ελληνικό σχέδιο, εκ μέρους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε σχετική ερώτηση των συνεργατών, το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι δεν υπήρξε καμία σύγκρουση συμφερόντων στην υπόθεση αυτή, γιατί η PwC προσλήφθηκε αφού είχαν εγκριθεί οι βασικές κατευθύνσεις του σχεδίου που η PwC δημιούργησε. Κατόπιν επικοινωνίας μαζί της, η εταιρεία δεν θέλησε να αντιδράσει.